Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, είμαι βαρύτατα ανήσυχος από την πληροφορία που έμαθα από τον πρέσβη Χέαρ ότι εσείς και η τουρκική κυβέρνηση σχεδιάζει να εισβάλλει στρατιωτικός και να καταλάβει ένα μέρος της Κύπρου. Η εντύπωσή μου είναι ότι πιστεύετε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι μια τέτοια εισβολή από την Τουρκία είναι επιτρεπτή βάσει των προβλέψεων της Συμφωνίας Εγγυήσεως του 1960. Πρέπει να επιστήσω την προσοχή σας ότι η λύση η οποία κυριολεκτικά εξαιρείται από αυτή τη Συμφωνία Εγγυήσεως είναι η λύση στην οποία ετοιμάζεστε να καταφύγετε. Πρέπει επίσης να θέσω υπόψη σας, κύριε Πρωθυπουργέ, τις υποχρεώσεις σας έναντι του ΝΑΤΟ. Όπως ανέφερε και ο Υπουργός Εξωτερικών Ρασκ στην πρόσφατη συνάντηση του Υπουργικού Συμβουλίου του ΝΑΤΟ στην Χάγη, ένας πόλεμος μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας πρέπει να θεωρείται κυριολεκτικά αδιανόητος. Τέλος, κύριε Πρωθυπουργέ, επισύρω την προσοχή σας στη διμερή συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Τουρκία στο πεδίο της στρατιωτικής βοήθειας κάτω από το άρθρο 4 της συμφωνίας με την Τουρκία του Ιουλίου του 1947, η κυβέρνησή σας είναι υποχρεωμένη να ζητήσει τη συνένεση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη χρησιμοποίηση της στρατιωτικής βοήθειας για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που η βοήθεια σας έχει παραχωρηθεί. Και η επιδρομή στην Κύπρο είναι κάτι διαφορετικό από αυτό για το οποίο η αμερικανική βοήθεια σας έχει ζητηθεί. Συνεπώς, μη διανοηθείτε να κάνετε αυτό το διάβημα. Σας ανέφερα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ένα απόσπασμα από μία ιστορική επιστολή του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζόνσον στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ισμέτη Νονού της 5ης Ιουνίου 1964, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας δημοσιευθήσα μετά από 2 χρόνια από το Λευκό Οίκο. Η εποχή του ψυχρού πολέμου και της αντιλήψεως των Ηνωμένων Πολιτειών ότι έχουν δυναμικά διεθνή ρόλο και όχι διεθνή ρόλο μέσω Facebook, Twitter και διάφορων άλλων γελιοτήτων που παρακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια, η αντίληψη αυτή έδινε αποφασιστικές λύσεις και εκτόνωνε κρίσεις πριν αυτές γεννηθούν. Βεβαίως, αργότερα τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Αλλά η εποχή εκείνη, την εποχή εκείνη, την άνοιξη και το καλοκαίρι του 64, το κυπριακό ζήτημα είχε φτάσει σε σημείο βρασμού, τα γεγονότα ήταν καταιγιστικά, φτάσαμε μέχρι σημείου τουρκική αεροπορία να βομβαρδίσει το καλοκαίρι του 64 κυπριακά χωριά, είχε σταλεί η ειρηνευτική δύναμη για πρώτη φορά από τον ΟΗΕ το Μάρτιο του 64 και αυτή η αποφασιστική και πρωτάκουστη για τα αυτιά της σημερινής γλυκανάλατης συμπεριφοράς άλλοτε παγκόσμιων ηγετών επιστολής δείχνει ότι η ασφάλεια που παρήχε αυτή η σκληρή στάση και ανεπανάληπτη μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πια εδώ και δεκαετίες. Και δεν υπάρχει για τη χώρα μας η ασφάλεια αυτής της στάσεως ηγετικών χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι προφανώς τα πράγματα έχουν αλλάξει και η χώρα μας
αποφάσισε έκτοτε, έχοντας δεχτεί και τις επιπτώσεις της τραγωδίας της Κύπρου 10 χρόνια μετά από αυτό το επεισόδιο που σας ανέφερα, η χώρα μας αποφάσισε να προασπίσει και μόνη της τα δικά της σύνορα έναντι της τουρκικής απειλής. Η πρώτη μεγάλη αποφασιστική κίνηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οποία έγινε προκειμένου η χώρα μας μετά τα δραματικά γεγονότα του καλοκαιριού του 1974 να προασπίσει τα σύνορά της και την κυριαρχία της και να αποκτήσει στρατηγικό προβάδισμα έναντι της Τουρκίας, ήταν με την προμήθεια των πρώτων δύο μοιρών μοιράζ από τη Γαλλία το 1975. Εκείνα τα 40 πολεμικά αεροσκάφη άλλαξαν εντελώς το συσχετισμό δυνάμεων, έδωσαν ένα στρατηγικό προβάδισμα στη χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια, και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στην έννοια στρατηγικού προβαδίσματος και να τονίσω ότι αυτή η λέξη στρατηγικό, που σήμερα έχει κακοπάθει και χρησιμοποιείται ακόμη και στη μαγειρική, εν προκειμένου είχε ουσιαστική σημασία, γιατί κάθε λέξη έχει τη βαρύτητά της λόγω και της σπανιότητας με την οποία τη χρησιμοποιούμε. Και επειδή δυστυχώς κάνουμε κατάχρηση αυτής της λέξης για να δώσουμε έμφαση σε οποιασδήποτε, ακόμη και ανοησίες λέμε, υπήρχε κίνδυνος να θεωρήσετε ότι όταν είπα στρατηγικό προβάδισμα εννοούσα κάτι εντελώς ασήμαντο. Όχι. Το εννοώ με την κυριολεκτική έννοια της λέξεως. Έκτοτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συνέβησαν πολλά. Αυτό που δεν συνέβη και παρέμεινε αναλύωτο είναι η απειλή εξ Ανατολών. Δεύτερο θέμα το οποίο ήθελα να επισημάνω είναι ότι υπάρχει μία λεκτική επίκληση του δικαίου που έχει η χώρα μας έναντι της Τουρκίας. Προφανώς η χώρα μας έχει δίκιο έναντι των τουρκικών διεκδικήσεων και προφανώς ο καλύτερος τρόπος να διεκδικηθεί αυτό το δίκαιο, και βλέπουμε ότι πάει να γίνει κάτι, είναι η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου εν τέλει ακόμη και από το δικαστήριο της Χάγης. Δεν πρέπει όμως να παραπλανόμεθα για την ισχύ του δικαίου. Το δίκαιο το διεθνές, ή το δίκαιο που έχει μια χώρα εν σχέση με το διεθνές, την διεθνή νομοθεσία, έχει μέγεθος, δεν έχει ακόμη δύναμη. Υπάρχει μέγεθος δικαίου. Δεν υπάρχει στα διεθνή πράγματα δύναμης δικαίου. Και η ιδεώδης εξέλιξη θα ήταν η δύναμη του δικαίου να αγκαλιάσει και να υποστηρίξει και να ταυτιστεί με το μέγεθος του δικαίου. Αυτό δεν έχει γίνει κατορθωτό στα διεθνή πράγματα και πολλές φορές συγχαίουμε αυτές τις δύο έννοιες και απορούμε και αγανακτούμε και στενοχωριόμαστε, γιατί το μέγεθος του δικαίου δεν μετατρέπεται και σε ισχύ δικαίου. Η διπλωματία είναι προφανώς ένας κέριος παράγων αυτού του πλησιάσματος αυτών των δύο μορφών δικαίου, των δύο αυτών εκδοχών του δικαίου, του πλατωνικού και του κυριολεκτικού δικαίου. Οι ένοπλες δυνάμεις όμως είναι επίσης ένας σημαντικός παράγων που μπορεί δραματικά να συμβάλλει, αποφασιστικά να συμβάλλει στην ταύτιση αυτών των δύο εκδοχών του δικαίου. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια είχε την ατυχία οι ένοπλες δυνάμεις να εμπλακούν σε δύο περιπέτειες, σε δύο γάγκρενες. Στη γάγκρενα των σκανδάλων και στη γάγκρενα της σκανδαλολογίας. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά. Υπάρχουν τα πραγματικά σκάνδαλα στη χώρα μας και υπάρχουν και οι συκοφαντίες, οι οποίες επιτείνουν την εικόνα των σκανδάλων, τη διωγγώνουν και την κάνουν να φαίνεται μεγαλύτερη. Ο τομέας της εθνικής άμυνας υπέστη και τις δύο καταφορές και τις δύο κατάρες. Κατακλείστηκε από διαβολή, αλλά συνέβησαν και τρομακτικά σκάνδαλα.
Οπότε το μέγεθος του προβλήματος έγινε ασύλληπτο, έγινε αφάνταστο. Ακολούθησε, λόγω αυτής της καταστάσεως, μία περίοδος δραματικής ευθυνοφοβίας γύρω από τις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων. Ευθυνοφοβίας διαδοχικής, τελικά περί αυτού επρόκειτο. Και αυτή η ευθυνοφοβία αδίκησε τις ενόπλες δυνάμεις, αδίκησε την αμυντική ικανότητα της χώρας, γιατί ενέπλεξε σε όλο αυτό τον κυκαιώνα σκανδάλου και σκανδαλολογίας μία τρομερή γραφειοκρατία εν ονόματι αποτροπής των σκανδάλων, μία απίστευτη διαδικασία προμηθειών, η οποία προσφυώς λέγεται από όσους ξέρουν καλύτερα ότι είναι διαδικασία μη προμηθειών τελικά, και όλο αυτό το πλέγμα παρανοήσεων και πραγματικότητας, επαναλαμβάνω, οδήγησε σε μία διαδοχική αδυναμία των ενόπλων δυνάμεων και της χώρας να αποκτήσει αυτά τα οποία έπρεπε να αποκτήσει, και όχι μόνο αυτό, αλλά να τα αποκτήσει και εγκαίρως, με κεφαλαία γράμματα το εγκαίρως. Έπρεπε λοιπόν να καταπολεμηθεί η αδιαφάνεια, η σκανδαλολογία και η καταγγελιομανία, η οποία παρέλυε κάθε απόφαση σημαντική για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Ταυτόχρονα είχαμε φορτώσει τις ένοπλες δυνάμεις και με πολλά άλλα καθήκοντα, έχοντας διωγγώσει τον λεγόμενο κοινωνικό τους ρόλο, και αυτό το κάναμε, θα έλεγα, επειδή για κάθε δυσκολία, από σεισμό και καταποντισμό μέχρι προσφυγική κρίση, για κάθε δυσκολία οι ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά τιμωρούνταν για τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν άμεσα εν σχέση με το σαράβαλο κράτος που υπήρχε στην Ελλάδα και που προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Οι ένοπλες δυνάμεις δηλαδή είχαν επομισθεί έναν μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που τους αναλογούσε εν ονόματι της σωστής κοινωνικής αποστολής τους, αλλά στο τέλος κάθε θέμα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί γρήγορα και με αποφασιστικότητα ανετίθετο στις ένοπλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα και αυτό το γεγονός να δημιουργεί έναν περισπασμό από το κύριο έργο τους. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι μια, κατά τη γνώμη μου, περιγραφή μιας διαδοχικής κακοδαιμονίας και υπερβολής, η οποία, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ψήφιση του προϋπολογισμού στις 15 Δεκεμβρίου και την χορηγία για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό των ενόπλων δυνάμεων, αποδεικνύει ότι αποφασίστηκε επιτέλους οι ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπιστούν όχι με επένους, όχι με επισκέψεις, όχι με φωτογραφίες, όχι με selfie, όχι με συμβολικές κινήσεις, αλλά να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά και να υποβοηθηθούν αποφασιστικά. Και έστιν ο πόλεμος, ουχ όπλων το πλέον, αλλά δαπάνης. Έτσι προειδοποίησε ο βασιλιάς της Σπάρτης, Αρχίδαμος, τους συμπατριώτες του το φθινόπωρο του 432 για την επικείμενη στρατιωτική αναμέτρηση με την Αθηναϊκή Αυτοκρατορία τότε. Ο πόλεμος δεν είναι τόσο θέμα οπλισμού, όσο θέμα εξόδων, δαπάνης. Από τη στιγμή λοιπόν, κύριε Υπουργέ, που η πολιτεία απεφάσισε να συμμορφωθεί προς την θουκυδίδια προτροπή, οι ένοπλες δυνάμεις δικαιούνται να νιώθουν πολύ πιο ήσυχες και πολύ πιο δικαιωμένες. Οι δαπάνες για τις ένοπλες δυνάμεις είναι δαπάνες για την κοινωνία, γιατί μια χώρα που διαφυλάσσει την κυριαρχία της μπορεί να ασχοληθεί με την προκοπή της, μπορεί να ασχοληθεί με την υγεία της, μπορεί να ασχοληθεί με τη μόρφωσή της, μπορεί να ασχοληθεί με τις συντάξεις της, μπορεί να ασχοληθεί με όλα εκείνα τα ειρηνικά έργα στα οποία κάθε κοινωνία ονειρεύεται να σημειώνει πρόοδο. Και σαν πρώτη έμπρακτη εκδήλωση αυτής της απόφασης να διαθέσουμε μέρος της θυσίας του ελληνικού λαού, αποφασιστικό μέρος για τις ένοπλες δυνάμεις, έρχεται η απόφαση για την προμήθεια αυτών των 18 αεροσκαφών,
χάρη στα οποία σε λίγους μήνες, σε ελάχιστους μήνες, η χώρα θα αποκτήσει και πάλι ένα αφάνταστο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, γιατί οι δυνατότητες αυτού του αεροσκάφους και κυρίως ο οπλισμός του είναι τέτοιος που δεν μπορούν να τον αντιληφθούν τα μέσα, οι γνώσεις και η εκπαίδευση που έχουν οι αεροπόροι της γειτονικής χώρας. Και είναι επίσης δείγμα αυτής της πραγματικής στροφής προς την φροντίδα προς τις ένοπλες δυνάμεις, της ουσιαστικής και όχι της συμβολικής ή της λεκτικής, το γεγονός ότι τέτοια μεγάλη σύμβαση συνοδεύεται, και όσο και αν αυτό φαίνεται ότι είναι αυτονόητο, δεν ήταν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο παρελθόν, συνοδεύεται από την εξασφάλιση της συντηρήσεως μετά από την αγορά, αλλά και την εξασφάλιση του εξοπλισμού, ο οποίος είναι σημαντικός, ο οποίος μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα, κυρίως αποτρεπτικά, γιατί αυτό είναι ο βασικός σκοπός, αλλά και άλλα αποτελέσματα κυριολεκτικά, εάν χρειαστεί. Έχουμε λοιπόν, σε μια εποχή όπου τα πράγματα είναι και μοναχικά στην προάσπιση της κυριαρχίας μας, συμμορφωθεί στις απαιτήσεις των καιρών, έχει κάνει η πολιτεία, κύριε Υπουργέ, και είναι προς τιμήν του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης αυτή την περίοδο και της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, αλλά και βλέπετε πώς αυτή η κίνηση υιοθετείται τελικά από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών κομμάτων, είναι προς τιμήν σας, λέω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό το αποφασιστικό βήμα που σπάει μία διαχρονική, τολμώ να πω, αμεριμνησία για τα ουσιαστικά, για τα βαθιά, για τα κρίσιμα προβλήματα των ενόπλων δυνάμεων, ξεκινάει, και είμαι βέβαιος ότι αυτό το ξεκίνημα θα συνοδευθεί και από ανάλογες κινήσεις για τα υπόλοιπα όπλα του στρατού, για τα υπόλοιπα όπλα των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και για τα μικρά. Και προφανώς, για να θυμηθώ και την ιδιότητά μου την προηγούμενη ως μέλους της Επιτροπής Εξοπλισμών, προφανώς θα υπάρξει και μία απλούστευση των διαδικασιών για τις προμήθειες των ενόπλων δυνάμεων, γιατί εκτός από τα Ραφάλ χρειαζόμαστε και την τελευταία βίδα, χρειαζόμαστε και την τελευταία σφαίρα, χρειαζόμαστε και το τελευταίο ανταλλακτικό, διότι ακόμη και αυτά τα μικρά και ασήμαντα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσκτησή τους, και όχι μόνο με οικονομικούς πόρους που η πολιτεία δίνει, αλλά και με τις διαδικασίες, οι οποίες δεν πρέπει να είναι πλέον αφάνταστα χρονοβόρες. Είναι μια πράξη τομή, η οποία ενισχύει την εθνική μας κυριαρχία, δείχνει στις ένοπλες δυνάμεις ότι η πολιτεία, το κοινοβούλιο, στο μέγιστο σύνολό του, αντιλαμβάνεται εμπράκτως τη στοργή και τη φροντίδα για αυτές, και νομίζω πως όχι μόνο τεχνικά ή υλικά, αλλά και από πλευράς φρονήματος αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία δικαιολογημένη αναβάθμιση στο χώρο των ενόπλων δυνάμεων, η οποία και θα πρέπει να συνεχιστεί και να διευρυνθεί. Ζούμε, κατά τη γνώμη μου, μοναδικές στιγμές, τολμώ να πω ιστορικές στιγμές, ως προς την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, άρα ως προς την ενίσχυση της ησυχίας, της δυνατότητας πρόοδου, της δυνατότητας προκοπής, της δυνατότητας ειρήνης της χώρας. Και αυτό επιτυγχάνεται χάρη στις γρήγορες και διαφανείς διαδικασίες που ακολουθήσατε και χάρη στην συντριπτική πλειοψηφία με την οποία αγκαλιάζει αυτή την πρωτοβουλία το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θερμά συγχαρητήρια σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε θερμά τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Τασούλα.